Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι για να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά έχει και εθνικές διαστάσεις, το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο ερευνητής και δημοσιογράφος ο κύριος Γιώργος Λεκάκης θα μας τα πει μαζί με το έτερο μεγάλο θέμα, κυριαρχεί το θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα, υπάρχει όμως και η περικεφαλαία του Φιλίππου, αλλά κύριε Λεκάκη καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα επίσης. Θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Να ξεκινήσουμε με το θέμα της περικεφαλαίας λοιπόν. Τι ακριβώς τώρα έχει γίνει, πώς ο διεθνής διασυρμός με αυτό το κλεμμένο κράνος του Φιλίππου, την περικεφαλαία, κατέληξε πίσω, το δώσαμε πίσω και μετά λέμε για τα γλυπτά. Για εξηγήστε μας λοιπόν, τι έχει γίνει. Αυτό είναι μια φοβερή ιστορία. 175.000 δολάρια αγοράστηκε το Μάρτιο του 98. Λοιπόν, μάλιστα, ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Έχουμε ένα διεθνή ρεζιλίκι, ένα διασυρμό μπορώ να το πω, διότι κατασχέθηκαν από τις Αμερικανικές αρχές, από την εισαγγελία του Μανχάταν συγκεκριμένα, 180 κλεμμένα αρχαία από την συλλογή αυτού του περιβόητου Στάινχαρτ. Ενός συλλέκτη, ξέρετε αυτοί οι ιδιώτες συλλέκτες, οι αρχαιοκάπηλοι κλπ. Και δεν στείλαμε, αυτό έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια, δεν στείλαμε ούτε ένα αίτημα ως ελληνικό κράτος, αφού είναι αρχαία και αφού ξέρουμε ότι αυτός ο κύριος είχε έφεση στο να συλλέγει αρχαία ελληνικά αντικείμενα, δεν έστειλε το ελληνικό κράτος, εν προκειμένου το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, ένα αίτημα να δούμε τι από αυτά τα 180 μας αφορά. Είναι δικό μας, είναι ελληνικό, είναι κλεμμένο, είναι χαμένο από την πατρίδα μας ή σε κάθε περίπτωση είναι ελληνικό. Αφού δεν έγινε αυτό λοιπόν, ένα από τα κράνη που βρέθηκαν να έχει αυτός ο κύριος στην κατοχή του, από τα αρχεία του, τα γραπτά που είχε, τα αρχεία που συνόδευαν τα αντικείμενα αυτά, ελέγεται το κράνος, the helmet, δηλαδή το καλύτερο κράνος, το απόλυτο κράνος. Και αυτό, όπως έγραφε ο ίδιος, το αγόρασε και του είπανε ότι είναι το κράνος του Φιλίππου, του βασιλιά της Μακεδονίας. Χωρίς δεύτερη κουβέντα λοιπόν, και αφού αυτό το κράνος έγραφε ότι είναι του βασιλιά της Μακεδονίας και είχε βρεθεί, είχε βρεθεί από λαθρανασκαφή μάλλον το 1969 σε ένα ορεινό χωριό της Δυτικής Ροδόπης που σήμερα είναι στα γεωγραφικά όρια της Βουλγαρίας, αρχαία Θράκη τότε, στο χωριό Πλέτενα, μάλιστα είναι πομακοχώρι αυτό της ευρύτερης περιοχής Νευροκοπίου, οι εισαγγελικές αρχές του Μανχάταν λοιπόν το δώσανε στη Βουλγαρία. Δεν έγινε κανένα παράπονο από μας. Τίποτα. Δεν έγινε κανένα αίτημα από μας. Δηλαδή υπάρχει ένα κράνος το οποίο επιγράφεται με πηχιαίους τίτλους στο site της εισαγγελίας του Μανχάταν ότι είναι το κράνος του Φιλίππου, του βασιλιά της Μακεδονίας, και εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να το εξετάσουμε, ρε παιδί μου, να πάμε να δούμε αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέμα, ό,τι θέλουμε. Ναι. Αλλά να δείξουμε έναν ενδιαφέρον για τη Μακεδονία, για τον βασιλιά τον Φίλιππο. Και αυτό το κράνος επεστράφει στη Βουλγαρία. Και η πρόξενος που το πήρε είπε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ενισχύεται και μεγαλώνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο η αρχαία ιστορία της Βουλγαρίας. Μα ποια η αρχαία ιστορία της Βουλγαρίας? Όταν δημιουργήθηκε το κράνος δεν υπήρχε καν Βουλγαρία. Και εδώ είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Εδώ είναι τα πολύ μεγάλα ερωτήματα. Το κράνος πάει στο 400 π.Χ. κύριε Λεκάκη, έτσι. 400 π.Χ. είναι το κράνος αυτό. Και βρέθηκε το 69, ο Στάινχαρτ το αγόρασε το 98, γιατί ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα οι αρχαιοκάπηλοι όταν τα κλέβουν τα κρατάνε σε κάποιες αποθήκες για 10-20 χρόνια ούτως ώστε να μην γίνουν αντιληπτά. Ναι. Το αγόρασε λοιπόν 175.000 δολάρια το 98 και κατασχέθηκε το 2021. Και μετά τα κάνουν τώρα, για να κάνω ένα σχόλιο κύριε Λεκάκη, τα κάνουν συλλογές που τις χαρίζουν τις μισές στο κράτος για να τα ξεπλύνουν. Λέω εγώ τώρα. Ακριβώς. Αυτό είναι μια πρακτική και μάλιστα τώρα έχει γίνει και ένας κατάπτυστος νόμος που πέρασε από το ελληνικό κοινοβούλιο με τη συλλογή του Στέρν. Αυτά τα κυκλαδικά, τα περίφημα ειδόλια που έχει γίνει και ένα ίδρυμα για να τα φιλοξενήσει αυτά και προσπαθούν να μας πουλήσουν τα θήκια για μεταξωτές κορδέλες. Ο Στέρν συνδέεται με τον Στάινχαρτ και ένα τέτοιο μπέρδεμα, δηλαδή με κλεμμένα αρχαία ελληνικά πολιτιστικά αγαθά που είναι κληρονομιά μας, είναι δικά μου, δικά σου, των ανθρώπων που βλέπω εδώ πέρα και κοιτούν και απορούν
Είναι όλα αυτά εμείς τα έχουμε εξ αδιαιρέτου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δεν μπορεί κανένας να τα διαχειρίζεται. Είτε αυτός είναι υπουργός, είτε είναι πρωθυπουργός, είτε είναι οποιοδήποτε. Μάλιστα, άρα λοιπόν με αυτό. Απόφαση βουλής. Με αυτό το αρνητικό δείγμα γραφής για κάτι που ο πολλής κόσμος δεν το ξέρει, που μας αποκαλύπτεται και μας περιγράφεται για το κράνος του Φιλίππου, για το οποίο δεν έχει κάνει τίποτα το ελληνικό κράτος όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν. Ούτε έχει στείλει έναν εμπειρογνώμονα να πάει να δει τι κράνος είναι αυτό. Αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέμα. Υπό τη σκιά λοιπόν αυτού, η ιστορία με τα γλυπτά τώρα εδώ του Παρθενώνα, τι έχει από πίσω της, αν μπορούμε να καταλάβουμε τι παιχνίδι παίζεται και τι είναι αυτά που θέλουν ως ανταλλάγματα για να πάρουν αυτά που μας ανήκουν, να τους δώσουμε αυτά που επίσης μας ανήκουν, κύριε Λεκάκη. Έχω πει και στο δικό σας δελτίο. Αυτό που είδαμε προηγουμένως είναι ο αναβάτης του Αρτεμισίου, παρακαλώ, η πρώτη εικόνα. Ναι. Το άλλο είναι βέβαια. Το κύπελο του Νέστορα. Η μάσκα του Αγαμέμνονος και λοιπά. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω αυτά που δείξατε. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτό έχει μεθοδευτεί εδώ και καιρό και μεθοδεύεται σιγά σιγά και πάλι ο κόσμος δεν το πήρε είδηση και πάλι οι δημοσιογράφοι δεν ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα εκτός από το δικό σας δελτίο, ότι αυτό έχει ξεκινήσει από τη στιγμή που έχει αποφασιστεί τα μουσεία, τα αρχαιολογικά μουσεία να λειτουργούν σαν ήπι ΔΔΔ, δηλαδή να μπουν μάνατζερ στα μουσεία, τα αρχαιολογικά, ούτως ώστε να κάνουν μέσα και δεξιώσεις και γάμους και βαφτίσια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει μέσα σε ένα μουσείο για να αποφέρει έσοδα και χρήματα, να ανταλλάσσουν και να δίνουν αρχαία σε μουσεία ή ιδιωτικές συλλογές ή εκθέσεις στο εξωτερικό με ένα νόμο που ψηφίστηκε που τελευταία στιγμή έφτασε να είναι 25-25, στην αρχή ο νόμος πήγαινε να γίνει 100-100 χρόνια, δηλαδή για 200 χρόνια θα φεύγανε τα αντικείμενα πίσω και μετά θα πήγαιναν έξω και μετά από δημόσια κατακραυγή και ξεσηκωμό έφτασε να είναι 50-50 και τώρα να είναι 25-25 και που πάλι είναι κατάπτυστο, αλλά αυτή τη στιγμή τα ξένα μουσεία καταρτίζουν λίστες με το τι θα ζητήσουν από την Ελλάδα, το καταλαβαίνετε αυτό. Και αρχίζουν και μαλώνουν ποιος θα πάρει τον Ινίωχο, ποιος θα πάρει το αντικείμενο από την Γνωσό και ποιος θα πάρει το αντικείμενο από τους δελφούς. Γενικό πιάτσικο, κύριε Λεκάκη, δηλαδή, να το πω έτσι στην καθομιλουμένη, Παναγίνη. Και θα είναι και νόμιμο. Το χειρότερο από όλα, δηλαδή έχει περάσει από την Ελληνική Βουλή αυτό. Για ότι τα αυθεντικά εκθέματα μιλάμε, κύριε Λεκάκη, ή αντίγραφα. Τα αυθεντικά εκθέματα ή αντίγραφα των εκθεμάτων. Αντίγραφα, θα μίλαγε κανείς για τα αντίγραφα, μακάρι να παίρνουν τα αντίγραφα να μας κάνανε και διαφήμιση. Συνήθως έτσι εδώ γίνεται. Τα μουσεία δεν δίνουν τα αυθεντικά. Σου λέει τα αυθεντικά, λέει ο κύριε Λεκάκης. Ελάτε, κύριε Λεκάκη. Εδώ μιλάμε για τα αυθεντικά και έχει 25 χρόνια δικαίωμα να τα κρατήσει στο εξωτερικό και με άλλα 25 χρόνια εκείνος έχει να ανανεώσει την. Και να επιλέγει ο ίδιος την ίδια αξία που θα μας δώσει για μας δανεικά για τα 25-25, να είναι της ίδιας αξίας και πολύ περισσότερα πολύτιμα. Αυτό το έχουμε μέσα. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Μενδώνη, όταν πήγε για πρώτη φορά και έκατσε στην καρέκλα του Υπουργού, είπε ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν τα μουσεία. Αυτό έτσι, είπα. Έχει είναι η υπερβολική αυτό. Αγάπη της για τον ελληνικό πολιτισμό. Τον αγαπάει τόσο πολύ όσο αγαπάει και τον πόνο της κοιλιάς της για τον ελληνικό πολιτισμό η κυρία Μενδώνη, η οποία δεν νομίζω ότι έχει προσφέρει κάτι το ιδιαίτερο για την προστασία του πολιτισμού μας, όπως και τι έγινε στην Αμφίπολη. Έκανε δρόμο στην Ακρόπολη μέσα πάνω. Έτσι, και κατέστρεψε, συγγνώμη, αυτό που είπε ο Γιώργος. Έκανε δρόμο. Η μεγαλύτερη ζημιά που έγινε στην Ακρόπολη, που κόλλησε και μία ταμπέλα ότι αυτή έφτιαξε το τσιμέντο στην Ακρόπολη και γελάει όλος ο κόσμος με το κατάντημά μας, και αυτή η κυρία παραμένει στη θέση αυτή και βοηθάει και τον κύριο Στέρν να κάνει αυτές τις ανταλλαγές. Για να συνεχίσετε, κύριε Λεκάκη, γιατί μας δώσατε μια πολύ μεγάλη διάσταση, πολύ βόμβα μεγάλη είναι αυτό, ότι θα φύγουν, γιατί αυτό, για να κάνω και εγώ το δικό μου γρήγορο σχόλιο, μου θυμίζει ότι όταν πρώτο μπήκαμε λίγο μετά στα μνημόνια και αρχίσαμε να δίνουμε για 30, 40, 60 χρόνια δήθεν την περιουσία, δηλαδή να την προσφέρουμε στους ξένους, μας είχαν πει, θυμάμαι, ότι θα μπει και η Ακρόπολη μέσα τότε και τα αρχαιολογικά μουσεία. Υποτίθεται κάναμε ολόκληρη φασαρία να εξαιρεθούν οι αρχαιολογικοί χώροι,
Εξαιρέθηκαν. Και κάποιοι εξαιρέθηκαν. Ναι. Και τώρα, όπως μας λέτε όμως, από το παράθυρο, από ένα άλλο παράθυρο, συνεχίζεται αυτό. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Όπως ακριβώς η κατοχή δεν ολοκληρώθηκε με τα όπλα το 40 και ολοκληρώνεται τώρα με τα λόγια και με τα φράγκα, το ίδιο πράγμα γίνεται και με τα αρχαία. Δηλαδή, θα έχουν, αυτή τη στιγμή σας λέω ότι υπάρχουν sites στο εξωτερικό που γράφουν για, ανάλογα σε κάθε περιοχή, από το Βερολίνο, από την Γαλλία, από τα Λούβρο, από την Αγγλία, πολλά μουσεία, από την Ισπανία, γράφουν ποια αντικείμενα θέλουν, θα ζητήσουν και μαλώνουν μεταξύ τους, όχι θα πάρουμε αυτό, όχι θα πάρουμε εκείνο, όχι θα πάρουμε το άλλο. Και καταρτίζονται και σχετικές εκθέσεις. Δηλαδή, αν πάρουν μακεδονικά, θα κάνουν έκθεση για τη Μακεδονία. Αν πάρουν θεσσαλικά, θα κάνουν έκθεση για την αρχαία Θεσσαλία. Αν πάρουν Κρήτη, θα κάνουν έκθεση για την αρχαία Κρήτη. Και θα σειραίει ο κόσμος, θα μαζεύουν εισιτήρια και έσοδα, και εμείς πάλι δεν προβλέπεται να παίρνουμε ούτε ένα πνευματικό δικαίωμα από όλα αυτά. Δεν προβλέπεται πουθενά αυτό. Το δε χειρότερο απ' όλα είναι αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί καθόλου, είναι ποιος πληρώνει το τσιμέντο, δηλαδή ποιος πληρώνει τη μεταφορά και την ασφάλεια αυτών των αντικειμένων. Ποια ασφαλιστική εταιρεία θα τα αναλάβει αυτά και ποιος θα πάει να τα μαζέψει και δεύτερο, πίσω, να τα φέρει πίσω. Από 50 χρόνια, δηλαδή ποιος από εμάς θα ζει ή από αυτούς θα ζει για να θυμάται τι πήγε πίσω και να έρθει και πίσω. Και δεύτερο, άκουσε το αυτό Γιώργο, ποιος θα θυμάται μετά από 50 χρόνια. Τι δόθηκε και πώς δόθηκε. Έναν ενίοχο τον βρίσκεις, τον καταλαβαίνεις. Είναι μεγάλο έκθεμα. Αλλά αν μιλάμε για μικρότερα αμφορείς και λιχναράκια, αυτά κλαφτά χαράλαμπε. Αλλά προσέξτε λίγο κάτι, θα σας πω για να καταλάβετε την εξής διάσταση. Γίνεται στην Ολλανδία μια έκθεση με την αρχαία Ταυρίδα. Mm. Η Ταυρίδα τότε ήταν υπό της Ουκρανίας. Η Ταυρίδα, η Κρεχεσόνησο της Κρυμαίας, καταλαμβάνεται από τους Ρώσους, τελειώνει η έκθεση και οι Ολλανδοί λένε εμείς δεν σας τα δίνουμε πίσω γιατί εμείς τα πήραμε από τους Ουκρανούς. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε, θέλω καταλαβαίνω, να σας πω εδώ πέρα. Κύριε Λεκάκη, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θέλω να πω πάντως από το ρεπορτάζ, θυμόμαστε. Άκουσες τι είπε. Ότι το άκουσα να πω και αυτό άκουσαμε Γιώργο. Κλέβουν οι Ολλανδοί. Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων που λέτε. Κλοπή είναι αυτό έτσι που είπατε, Μπόνι, κλοπή βέβαια. Κύριε Λεκάκη, κλοπή είναι αυτό. Έτσι. Λέω το εξής, επειδή είναι μείζον και το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων που θέσατε. Θυμόμαστε από το ρεπορτάζ, κύριε Λεκάκη, εσείς πολύ καλύτερα φαντάζομαι, ότι όταν είχε γίνει στη Βουλή τέτοια συζήτηση και ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είχε βάλει το θέμα να παίρνουμε πνευματικά δικαιώματα, όλα τα άλλα κόμματα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, φαρμοάρι είχαν βάλει. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Σε αυτή τη χώρα φαίνεται δεν θέλουμε έσοδα, έτσι. Γιατί τα πνευματικά δικαιώματα, όπου και να δώσεις κάτι που σου ανήκει, θα πάρεις πνευματικά δικαιώματα ακόμα, δηλαδή ακόμα, υπάρχουν πατέντες δηλαδή και για τις μπρίζες. Μόνο για τα αρχαία οι Έλληνες δεν έχουν βάλει πνευματικά δικαιώματα. Άρα αυτή η λύση, ξαναρωτώ, αυτή η πρόταση του Κυριάκου Βελόπουλου, γιατί να μην γίνει δεχτή έστω και τώρα. Είναι ορθότατη. Προσέξτε όμως και κάτι ακόμα. Μιλάμε για τη ΣΑΟΣ. Έτσι, Ελλάδος, Κύπρου κλπ. Ξέρετε ότι δεν έχουμε ορίσει θαλάσσια αρχαιολογική ζώνη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Αφήστε τις υφαλοκρηπίδες και τις ΑΟ στην άκρη. Αυτά ό,τι είναι οικονομικά. Από κάτω το έχουμε εάν χάσει. Βρεθεί ένα ναυάγιο. Εάν βρεθεί ένα ναυάγιο σε έναν βυθό. Σε ποιον ανήκει. Σε έναν βυθό που είναι μεταξύ της ΚΟ και της Τουρκίας. Σε ποιον ανήκει. Θα πρέπει να έχεις ορίσει θαλάσσια αρχαιολογική ζώνη για να το πάρεις. Το έβριμα που είναι εκεί πέρα. Μεγάλο κάτω. Θέμα και αυτό. Όποιος βουτάει, τα παίρνει. Μεγάλο θέμα και αυτό, κύριε Λεκάκη. Θα έχουμε πολλά να πούμε, όπως φαίνεται, και για αυτά τα ζητήματα το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, πράγματι διαφωτιστικές, και την αποκάλυψη που μας κάνατε για το νέο μεγάλο πιάτσικο των αρχαιολογικών ευρημάτων που προωθείτε, δυστυχώς. Κύριε Λεκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.